2022 έγιναν γνωστά τα σχέδια της τότε κυβέρνησης και της ΕΙΔΑ για τη δημιουργία κέντρων βιολογικού καταρρισμού β' βαθμού επεξεργασίας λιμάτων στην περιοχή μας. Οι κάτοικοι τότε αντέδρασαν δυναμικά με τις μεγαλειώσεις και πρωτόγνωρες κινητοποιήσεις, όχι για την αποτροπή του κέντρου για τον δεύτερο βαθμό του βιολογικού, λόγω αρνητικών και ελεύθερων αποτελεσμάτων από τη μελέτη Λουκάκη και μετέπειτα τη μελέτη Αδελαδάκη το 2003. Πιστεύω πως κανείς από εμάς εδώ και όλοι οι κάτοικοι σπάτων Αρτέμιδος να θέλουν το καθεστώς των υπόθρων που είναι πλέον απαράδεκτο το 2011 και σε τέτοια κρίση να περνάμε και να θέλουν ένα μισθό το χρόνο για το άδειασμα των υπόθρων και να έχουν και την απαράδεκτη διοσμή. Το 2003 ήμουν τότε στο Δέλτα Σίγμα του Συλλόγου Γυναικών Αλληλεγγύη και με την προτροπή την δική μας και άλλων συλλόγων βρεθήκαμε στο Πιχέρι επικοινωνώντας τότε με την κοινωνική δημοτική σύμβουλο Αμαλία Τόκα, διότι πληροφορηθήκαμε ότι η ΕΙΔΑ είχε ετοιμάσει αυτό που σας ανέφερα πριν. Το κέντρο επεξεργασίας λιμάτων. Έτσι συσταθήκαμε σε ομάδα και αρχίσαμε τις ημερίδες κατά τον Πιχέρι των πολλών Δήμων και όχι στο πλατή χωράφι. Η μερίδα έγινε στο λιμάνι του Δήμου Αρτέμιδος και στο Δημοτικό Συμβούλιο Ραφίνας. Κάποιοι τότε που ήταν στο Δημοτικό Συμβούλιο μας πολεμούσαν και τώρα κάνουν πως δεν θυμούνται. Και τότε ζητούσαμε τριτοβάθμιους και μικρούς και ευέλικτους βιολογικούς με 2 ή 3 Δήμους μαζί. Μετά από πολλές κινητοποιήσεις, αν θυμάμαι καλά, το Συμβούλιο Επικρατείας εξέδωσε αρνητική απόφαση. Τώρα λοιπόν επανέρχεται το θέμα με το κέντρο επεξεργασίας λιμάτων. Και κάποιοι λοιπόν θα πείτε, εμείς σας ψηφίσαμε για να προστατεύσετε τα συμφέροντα της πόλης μας. Ναι, άρα λοιπόν θα πρέπει να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας όπως κάθε φορά τονίζει και ο κύριος Δήμαρχος. Στις 14 Δευτέρου του 2011 έγινε ειδική συνεδρίαση για το ΚΕΜ για το αρχιτεκτικό με τις 10 προϋποθέσεις και τα 16 σημεία. Η τέταρτη προϋπόθεση μας λέει, τι μας λέει, η χωροθέτηση του κέντρου Σπάτων Αρτέμιδος να γίνει σε χώρους που θα εξασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος, των αρχαιολογικών χώρων, των δασικών εκτάσεων, μακριά από κατοχημένες περιοχές και με σεβασμό στην αισθητική της ευρύτερης περιοχής. Έχουν και τις επιμέρους προϋποθέσεις των 15 σημείων για την πρόσληψη τεχνικού συμβούλου εξειδικευμένου με κύρους και εμπειρία για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος. Όπως καταλαβαίνετε, η λύση του αρχιτεκτικού που ανέφερα πιο πάνω περνάει μέσα από την κατασκευή του βιολογικού που θα εξυπηρετεί κυρίως τις ανάγκες του Δήμου μας και μόνο αν πληρεί τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκα. Σε περίπτωση που η επαναφερόμενη λύση για οικονομικούς, χρηματοδοτικούς ή λόγους πολιτικού σχεδιασμού δεν είναι εφικτή, θα εξεταστούν και άλλες εναλλακτικές λύσεις όπως η μεταφορά του χώρου εγκατάστασης του βιολογικού από το πλατή χωράφι σε άλλη θέση της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος για μικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Εμείς όλοι, αυτοί οι πολίτες, εκλεγμένοι ή μη, δεν μπορούμε να αποφασίσουμε για το τόσο λεπτό ζήτημα περιβαλλοντικής σημασίας. Δεν αφορά μόνο εμάς, αλλά και τα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.